Στην Κουμουνδούρο αποδίδουν την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις στον Εμφύλιο, ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη διάσπαση και την αποχώρηση των 11. Και εκτιμούν ότι από εδώ και πέρα η επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να διευρύνεται. Δεδομένη στις, όπως είπα, περιττής εσωκομματικής διαμάχης, συρθήκαμε σε έναν βούρκο εσωκομματικής διαμάχης, ο οποίος δεν χρειαζότανε. Ναι, θεωρώ ότι είναι λογικό. Αλλά από εδώ και πέρα εμείς θεωρούμε ότι έχει μηδενίσει πλέον ο πολιτικός χρόνος από την προηγούμενη εβδομάδα και με μια νέα αφετηρία πλέον ξεκινάμε να δείχνουμε στον κόσμο ποιος είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η ομάδα των 11 με σποτ που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προαναγγέλει την αυριανή ανακοίνωση του ονόματος και του συμβόλου που θα έχει η νέα κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Θα έχουμε ένα όνομα το οποίο πρέπει να έχει πολιτικό περιεχόμενο. Το οποίο νομίζω να αντανακλά και την βούλησή μας για το περιεχόμενο το οποίο θέλουμε να δώσουμε στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δεν έχει τόση σημασία ενδεχομένως το όνομα, όση σημασία έχει το τι εκφράζει κανένας. Και θεωρώ ότι οι αποσχισθέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξυπηρετώντας προσωπικές στρατηγικές, δημιούργησαν αυτό το πολιτικό μόρφωμα, το οποίο πολύ σύντομα θα κριθεί και θα κριθεί, θεωρώ, αυστηρά από τον κόσμο. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το μέτωπο ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ξέσπασε μετά τις αναφορές του πρώην Υπουργού στην τελετή αποφύτησης φοιτητών της νομικής, μεταξύ των οποίων και η κόρη του. Να μην βγάζετε αρχιοθετήσεις με αδιευκρίνιστα, να είστε ακριβείς σε αυτό το οποίο θα καταλογίζετε. Γιατί είστε και οι δικηγόροι και οι δικαστικοί, είστε οι καταφυγοί των απλών ανθρώπων. Είσαι ο Πολάκης. Σε αξίωσε ο Θεός να καμαρώνεις την κόρη σου να ορκίζεται. Μεγάλο πράγμα, να το ευχηθώ να την καμαρώνει πάντα στην κυρία Πολάκη, την νεοτέρα εννοώ. Καλή σταδιοδρομία και μπράβο της και συγχαρητήρια. Και την ώρα αυτή της ορκομοζίας να σκέφτεται πώς θα βρει τον Γεωργιάδη. Εμένα παιδιά αυτό με ξεπερνά. Ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του, στον τζίπνο του, στην τζαπλό, να πάει στο Χαίρομαι που έχεις νιώσει πως είσαι το συνώνυμο της λέξης αδιευκρίνιστος. Είπα στους μελλοντικούς δικαστές τι να μην κάνουν. Αυτό που έκανε ο Καψιμάλης και ο Μπαρδάκης με σένα και τον Αβραμόπουλο. Που σας αρχιοθέτησαν με το γελίο ορισμό του αδιευκρίνιστου ποσού. Ευχαριστώ για τις ευχές σου. Σου εύχομαι να καμαρώσεις αντίστοιχα τα παιδιά σου.